Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Εκείνο Παύλο Σαρόγλου. Καθώς, Παύλο, καλησπέρα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα δύο συγκεντρώσεις. Μία συγκέντρωση ακραίων στοιχείων, στη μέση αστυνομική και απέναντι αντιφασιστική συγκέντρωση από αντιεξουσιαστές. Να σας δώσω την τελευταία ενημέρωση, Νίκο, διότι είχαμε ένταση η οποία ξέσπασε πριν από λίγο στη διάρκεια της αντιφασιστικής πορείας αντιεξουσιαστών και μελών της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίοι κινούνταν στην οδό Λαγκαδά προς το κέντρο της πόλης. Τώρα βλέπουμε εικόνες αμοντάριστες που μας στέλνεις, Παύλο Σαρόγλου. Ναι. Η πορεία κινούνταν λοιπόν προς την Εγνατία Οδό, δηλαδή προς το κέντρο της πόλης από τη Σταυρούπολη, εκεί όπου ξεκίνησε αρχικά η συγκέντρωση, η αντιφασιστική, στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Κινούνταν λοιπόν η πορεία προς την Οδό Εγνατία και εκεί ξεκίνησε μια συμπλοκή μεταξύ των αστυνομικών και των αντιεξουσιαστών, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενα και κροτίδες προς αστυνομικούς. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αυτή τη στιγμή έχει διαλυθεί το πλήθος γύρω σε στενά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές. Νωρίτερα είχαν κάνει πορεία και ο Ιερός Λόχος στην πλατεία Τελψιθέας και μια πορεία γειτονιάς μέσα στην Σταυρούπολη, η οποία όμως ολοκληρώθηκε χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Άρα προηγήθηκε η συγκέντρωση των ακροδεξιών. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από τις συμπλοκές αντιεξουσιαστών με αστυνομικούς. Ήταν δύο ταυτόχρονες συγκεντρώσεις σε απόσταση 500 μέτρων. Υπήρχαν ισχυρές όμως αστυνομικές δυνάμεις. Δεν ήρθαν οι διαδηλωτές σε επαφή μεταξύ τους. Ξεκίνησε η πορεία του Ιερού Λόχου μέσα στη Σταυρούπολη και στη συνέχεια διαλύθηκε χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Ξεκίνησαν στη συνέχεια πορεία οι αντιεξουσιαστές με μέτωπο δυτικά προς τη Σταυρούπολη και στη συνέχεια γύρισαν ανατολικά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Και πριν από λίγο στην οδό Λαγκαδά με κατεύθυνση τον Βαρδάρη προς την Εγκλατεία Οδό, εκεί έγιναν συμπλοκές μαζί με τους αστυνομικούς, πέταξαν αντικείμενα, κροτίδες. Η ελληνική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και διέλυσε το πλήθος. Οι εικόνες λοιπόν που βλέπουμε είναι από την επέμβαση της αστυνομίας στη συγκέντρωση των αντιεξουσιαστών στο άλλο σημείο, από εκεί που ήταν η συγκέντρωση του Ιερού Λόχου, δηλαδή των ακροδεξιών. Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο Σαρόγλου. Ξαναλέω, είναι αμοντάριστα πλάνα που τώρα μας στέλνει ο Παύλο Σαρόγλου από τη Θεσσαλονίκη, από τα επεισόδια που έγιναν πριν από 2-3 λεπτά εκεί στις δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις. Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου.